Εσύ είχες πει δεν θα ξανακάνεις τηλεόραση. Το είχα πει όντως. Είδες που δεν πρέπει ποτέ να λες πράγματα που δεν τα εννοείς. Αυτό είναι αλήθεια. Σε καλωσορίζω. Καλώς ήρθα. Να ξέρεις ότι πόσο πολύ σε αγαπάω δεν θα το πίστευες. Κι εγώ. Μάλιστα. Θέλω να μου πεις πώς αίσθησες όλο αυτό το πράγμα, παιδί μου. Αυτό είναι αριστούργημα. Α, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και τα πάντα μυρίζουν Ελλάδα. Μυρίζουν Ελλάδα. Και νομίζω ότι το ντεμπούτο σου και το πρώτο σου φαγητό ελληνικό θα είναι. Βεβαίως. Από πού? Πώς το σκέφτηκες πάλι, τι θα κάνουμε? Μη το πει λαφό. Α, κάτι όμως ετοιμάζεις ωραίο. Την νησιωτική πλευρά μας. Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς που βοήθησαν για το Μύρις Ελλάδα. Να τους ευχαριστήσουμε όλους. Όλους αυτούς που βρίσκονται εδώ. Δεξιά μας, αριστερά μας, μπρος, παντού. Παντού. Και επειδή συγκινήθηκα, εγώ ξέρεις τι λέω. Πάμε να δούμε τα υλικά για το πρώτο φαγητό του Μύρις Ελλάδα. Φύγαμε. Μύρις Ελλάδα. Για πάμε να δούμε. Για το μυδοπίλαφο θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια μύδια με κέλυφος καταψυγμένα, 500 γραμμάρια μύδια καθαρισμένα, 500 γραμμάρια ρύζι για πιλάφι, 1 κουτάκι κόγκασε ντομάτα, 1 καρότο, μισή πιπεριά πράσινη, 1 κρεμμύδι ξερό, 2 κρεμμυδάκια φρέσκα, 1 ποτήρι λευκό κρασί, μισό ποτήρι ελαιόλαδο και περίπου μισό λίτρο νερό. Και για το σερβίρισμα, 1 ματσάκι μαϊντανό και λίγο άνηθο. Τα πιο ωραία υλικά πάλι μου έχεις φέρει εδώ. Ολόφρεσκα. 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 Θέλεις να μου πεις πώς θα ξεκινήσεις τώρα? Θα αρχίσουμε με τα υλικά μας. Κρεμμυδάκι, καρότο. Πω πω Παναγία μου, μύρισε. Ωκεανός μύρισε. Πολύ φρέσκο. Ας μην το κάνει η νοικοκυρά αυτό στο σπίτι. Ας το κόψω κρεμμυδάκι όπως ξέρει. Θα κάνω και εγώ μια δοκιμή κάποια στιγμή. Ναι, καλά. Εύκολο. Δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνω. Εύκολο είναι, αλλά εντάξει. Δεν είναι τίποτα. Οπό. Βάζουμε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο πάντα. Από πού είναι αυτό? Τραλοκεφαλονίτη. Α, φιλιά στην Κεφαλονιά. Λοιπόν, αρχίζουμε με το ξερό κρεμμύδι. Καλέ, κοίτα κάτω, μαγχώνεις. Κοιτάω κάτω. Πολύ μαγχώνεις. Πόσο χρόνο το κάνεις αυτό, Στέλιο μου? Από πριν γεννηθώ. Από πριν γεννηθείς? Τι λες, παιδί μου? Θα πάρω τηλέφωνο τον μπαμπά σου, τη μαμά σου, το σώ εκεί πέρα. Να αρχίσω να ρωτάω. Α, θα σου πούνε αυτός είναι τρελός. Απαπα, τι έπαθε και από πού είναι η καταγωγή σου? Τα Καλάβρητα. Αλλά... Καλά, λατρεύω Καλάβρητα. Είναι ορίστε. Κοίτα χρώμα. Πολύ μου αρέσει αυτό. Λοιπόν, έχουμε βάλει την πιπεριά τώρα, το κρεμμύδι το φρέσκο, το κρεμμύδι το ξερό. Mm-hmm. Να σοταριστούν λίγο, όχι να ξεροψηθούν. Απλά να πάρουν λίγο χρώμα. Μύδι. Έχω κολλήσει τώρα σε αυτό, γιατί η μαμά μου μου λέει συνέχεια να προσέχω τα μύδια. Αλλά όταν είναι καταψυγμένα, έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Για το συγκεκριμένο τώρα. Και ξέρεις τι θα, διαφορετικά τι θα έπρεπε να προσέχουμε? Την ώρα που τα αχνίζουμε θα πρέπει να ανοίξουν όλα τα μύδια. Wow. Διαφορετικά το πετάω. Διαφορετικά όποιο δεν ανοίξει το πετάω. Να τα μυστικά τα ωραία. Πόση ώρα θα τα αφήσουμε εκεί? Θέλει γύρω στα 2-3 λεπτά. Δεν θέλει πολύ. Mm-hmm. Όπως είναι τώρα δηλαδή έχει γίνει και προσθέτουμε την ντοματούλα. Μπορείς να μου τη δώσεις? Ντοματούλα να στη δώσω. Ντοματούλα ψιλοκομμένη, έτοιμη. Α, κατευθείαν. Κατευθείαν. Εντάξει, οκ. Okay. Γενικά τώρα που είναι σαρακοστή τι θα κάνουμε? Θέλεις λίγο να τους πούμε λίγα πραγματάκια? Ούτως θα κάνουμε πράγματα για τη σαρακοστή, νηστίσιμα, μέχρι το Πάσχα. Oh. Το Πάσχα θα σβουλήσουμε. Αχ, εγώ να πω ότι τις συνταγές μας, του φίλου μας του Στέλιου, του μεγάλου μας του σεφ από το Μύρις Ελλάδα, θα τις βρίσκουμε στο zoomeomorpha.gr. Και θα πρέπει να κάνουν και like στο Zoom όμορφα στο Facebook, γιατί θα κερδίσουν και πάρα πολλά δώρα. Βέβαια. Μπορώ να τσιμπάω τίποτα? Βεβαίως. Λοιπόν, εγώ να βάλω και λίγο καροτάκι για τη γεύση. Βουλούρι, αγαπημένο. Καρότο στο ομιδοπύλαφο. Αχ, μάνα μου. Έχεις επιλέξει όλα τα θερμικά συστατικά για εδώ πέρα. Ακριβώς. Και καρότο. Λοιπόν, τώρα που είναι έτοιμο,
Θα προσθέσουμε λίγο λαδάκι ακόμα. Είστε του λαδιού, ε! Το μυδοπίλαχο θέλει πολύ λάδι. Λοιπόν, και προσθέτουμε τώρα τα μύδια μας. Τα μύδια με το κέλι, φως. Τα μύδια με το κέλι. Φτάνει για ένα άτομο. Για ένα άτομο φτάνουν περίπου. Θα με στείλεις. Θα με στείλεις σε διάβαστη εσύ. Αν θέλουμε μπορούμε να προσθέσουμε και λίγα μύδια χωρίς κέλι, φως. Για να γίνουν ακόμα πιο γευστικά. Μείνεις Ελλάδα σου λέω. Και να μιλήσω το αλλά. Πω. Λοιπόν, παίρνουν ίσα ίσα δύο γύρους. Είναι από τα αγαπημένα σου φαγητά. Ναι, είναι τα αγαπημένα. Μου δίνεις και το κρασάκι. Α, το κρασάκι. Θα τα με το κρασί. Θα μου μεθύσεις το μυδί. Εννοείται. Αλλά εμείς πάντα πίνουμε υπεύθυνα. Οχ. Σταμάτησε το τζιρτζίρισμα. Μάλλον το ρύζι δεν το θέλουμε τώρα. Όχι, θα προσθέσουμε το νεράκι, θα βάλουμε τώρα αλλά το πίπερο. Ωραίο. Γενικά σε αρέσουν οι εύκολες συνταγές. Οι δύσκολες που γίνονται εύκολες. Θέλω να μου κάνεις φαγητό από Καστοριά. Βέβαια. Γιατί θα στέλνουν και τηλεθεατές και θα μας λένε τι θέλουν να δούνε. Βεβαίως ό,τι θέλουν. Και μυστικά που δεν τα ξέρουν. Αλλά τα μυστικά όλοι τα ξέρουμε. Απλώς δεν υπολογίζουμε ότι είναι αυτά τα μυστικά. Στο σπίτι μόνο σε μαγειρεύεις. Όχι, δεν μαγειρεύω εγώ. Γιατί? Μαγειρεύουν οι υπόλοιποι. Στο σπίτι θα μαγειρέψουμε, βέβαια. Κοίτα ωραίο. Και το χρώμα του. Ακριβώς. Σε αυτή τη φάση εδώ προσθέτουμε το νερό. Τους βλέπω εδώ πέρα όλους. Μυτούλες. Μυτούλες. Λοιπόν, και όπως είναι έτσι ακριβώς, παρόλο που βλέπουμε ότι έχει μπόλικο νερό, θα βάλουμε το ρύζι. Α, okay. Λοιπόν. Το έχω ακούσει και αυτό άλλες νοικοκυρές το κάνουν ξεχωριστά το ρύζι. Δεν γίνεται τώρα. Θα πρέπει να το τραβήξει. Μπορούμε να το κάνουμε και με κρυθαράκι, να το κάνουμε κρυθαρό το που κάνουν τώρα τελευταία. Ναι, πολύ το δουλειάζουμε. Ακριβώς. Αυτό τώρα θα μας βγει για πόσα άτομα? Αυτό θα βγει για 4-5 άτομα. Α, μ' αρέσει. Θα φάμε όλοι μας. Να σου πω, μου έχεις ετοιμάσει κι άλλο, ωραία. Βλέπω εκεί πέρα πίσω. Βέβαια. Μετά θα κάνουμε και τη σαλατίτσα μας. Α, και σαλάτα. Βέβαια, πολύ σαλάτα, δεν μπορείς να συνεχίζεις. Λοιπόν, και τώρα σκεπάζουμε την κατσαρόλα μας και την αφήνουμε ένα δεκάλεπτο. 10 λεπτά? Ένα δεκάλεπτο. Πω πω, και μέχρι εκείνη την ώρα τι θα κάνω? Μέχρι εκείνη την ώρα μπορείς να κάνεις ό,τι άλλο θέλεις. Να πάμε να δούμε όμως τα συστατικά μας άλλη μια φορά, γιατί μύρισε πολύ Ελλάδα. Για το μυδοπίλαφο θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια μύδια με κέλυφος καταψυγμένα, 500 γραμμάρια μύδια καθαρισμένα, 500 γραμμάρια ρύζι για πιλάφι, ένα κουτάκι κονκασέ ντομάτα, ένα καρότο, μισή πιπεριά πράσινη, ένα κρεμμύδι ξερό, δύο κρεμμυδάκια φρέσκα, ένα ποτήρι λευκό κρασί, μισό ποτήρι ελαιόλαδο και περίπου μισό λίτρο νερό. Και για το σερβίρισμα, ένα ματσάκι μαϊντανό και λίγο άνηθο. Λοιπόν, να δείξουμε πρώτα το... Αχ, μύρισε Ελλάδα, Παναγία μου, μύρισε. Με έχεις τρελά... Πω... Έτσι. Μου κάνεις πλάκα, πού πήγε το νερό. Αυτό το έχω φάει στο Καστελόριζο. Από τη μία μυρίζω λουλούδια. Τι έκανες εδώ, παιδί μου? Από το Καστελόριζο. Μου κάνεις πλάκα τώρα, αλήθεια. Βέβαια. Λοιπόν, να δείξουμε τώρα και ένα μπουκετάκι. Ένα μπουκετάκι. Ακριβώς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα κόψουμε λιγάκι. Κοίτα εδώ, πού το βρήκες, παιδί μου, αυτό. Πες μου, πού το βρήκες. Στο Καστελόριζο. Αχ. Να σου πω, είναι αληθινό, ε! Αληθινότατο. Βαρύ. Άνηθος και μαϊντανός, το τελευταίο από πάνω. Φρέσκα μυρωδικά. Ακριβώς. Για να μυρίζει Ελλάδα. Χωρίς να πάρει βράση, χωρίς τίποτα. Πω πω, πω πω, πως μ' αρέσει.
Εντάξει, τώρα με έχεις φτιάξει. Τελείωσε, αυτό ήτανε. Σε τόσο λίγο χρόνο. Δεν θέλει πολύ, γιατί θα αρχίσουν τα λίγια να γίνουν. Σε σπίτι ή σε μαγαζί τέτοιο χρώμα, ακόμα και αν χρησιμοποιούν την ίδια την ντομάτα που έχουμε βάλει και εμείς σήμερα. Είναι ανάλογα πώς θα τους πετύχει. Αυτό είναι το δύσκολο. Μάλιστα. Είδες το μισό κέλυφο στην Ευρώπη. Βλέπω εδώ πέρα τη δράση, εδώ βλέπω. Δεν σερβίρω άλλο. Εγώ δεν μπορώ να το πάρω και να φύγω τώρα. Όχι, δεν θα το πάρω, γιατί υπάρχει κι άλλος κόσμος. Σε παρακαλώ, απλώς δοκίμασε τώρα που ζεματάει να μας πεις ένα καλό. Καλά, περίμενε. Περίμενε τώρα γιατί... Λίγο. Τι λίγο καλέ. Λίγο. Όχι τόσο καλέ, όχι τόσο. Λίγο καλέ. Έτσι, λίγο. Γιατί για να το φάμε δεν είναι. Άσε λίγο. Εντάξει, κάνουμε δεν τα έχουμε αδυνατήσει, αλλά... Μύρισε Ελλάδα. Μύρισε. Μου κάνεις πλάκα. Καθόλου. Μήπως θέλει λίγο το αλάτι. Το είναι τέλειο. Έτσι το αλάτι το έχεις πετύχει χωρίς να το έχουμε πάρει. Δεν το πιστεύω. Ένα εύκολο φαγητό που μπορεί να το κάνει και όλες οι νοικοκυρές στην κουζίνα τους. Να σου πω, θέλεις λίγο να συνεχίσεις τι θέλεις να κάνεις για να ασχοληθώ εγώ λίγο με αυτό. Εμείς θα κάνουμε τώρα, θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη σαλάτα μας. Α, και σαλάτα. Ωραία. Okay. Για να συνεχίσουμε. Μπορώ λοιπόν, να το εσύ μπορείς να συνεχίσεις από εκεί να φέρω και εγώ τα υλικά μου. Όταν θέλεις επαγγελματικό εξοπλισμό, μία είναι επιλογή σου. Stockhouse Center.